πάμε στο τρίτο λύκειο, να πάμε σε αυτή την δράση που έχει να κάνει με ένα ταξίδι στην Σουηδία και σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Βρέθηκε μια αντιπροσωπεία του σχολείου από τις 27 του Φλεβάρη μέχρι και τις 3 του Μάρτη στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus. Να μπούμε στο κλίμα βλέποντας φωτογραφίες. Και βέβαια αυτό το οποίο κάνει η εκπομπή από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα είναι να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, καθώς επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, εξωστρέφειας. Πάμε να βγούμε προς τα έξω, πόσα σχολεία της Κρήτης το πράττουν, δεκάδες, και τους έχουμε δώσει βήμα και έχουν τοποθετηθεί. Πάμε στην εκπαιδευτικό, πάμε συγκεκριμένα στην κυρία Μαριάννα Τερζάκη, την φιλόλογο του τρίτου ηλικίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μια χαρά εσείς, ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Βασικός στόχος του ταξιδιού, της πρωτοβουλίας, της εκδρομής, όπως θέλετε εσείς, ποιος ήταν εξ αρχής? Λοιπόν, το τρίτο λύκειο υλοποιεί ένα πρόγραμμα Erasmus Plus ήδη από το 2017 με τίτλο Building Bridges. Integration through education αφορά κυρίως την ένταξη προσφύγων και μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης στις χώρες εκεί όπου εγκαθίστανται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Έχουμε ήδη κάνει 4 κινητικότητες. Πρώτα στο Βέλγιο, που ήταν η συντονίστρια χώρα. Έπειτα πήγαμε στην Ισπανία, στην Ρώμη, τώρα στη Σουηδία και ακολουθεί και ολοκληρώνει το πρόγραμμα με τη Γερμανία στο Αμβούργο το Μάιο. Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δούμε πώς και εμείς ως χώρα, ως Ελλάδα, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι εταίροι μας, αντιμετωπίζουν τις προσφυγικές ροές, τι δυνατότητες δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους και πόσο εύκολα ή δύσκολα οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται ομαλά μέσω της εκπαίδευσης στις κοινωνίες όπου αποφασίζουν να διαμένουν μόνιμα. Οι μαθητές σας φιλοξενήθηκαν από οικογένειες Σουηδών, σωστά? Δημιουργήθηκε ένα θερμό, ένα όμορφο κλίμα, σύναψαν και κάποιους ισχυρούς δεσμούς, φαντάζομαι θα τα ξαναπούν στο μέλλον. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, όπως και οι προηγούμενες που έχουν γίνει. Οι Σουηδοί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ζεστοί άνθρωποι και οι οικογένειες φιλοξενίας πρόσεξαν ιδιαίτερα τα παιδιά μας, αλλά και οι συνάδελφοι Σουηδοί εμάς μας έδωσαν εξαιρετικά δείγματα σουηδικής φιλοξενίας. Και να συμπληρώσω εδώ ότι και ο καιρός ήταν σύμμαχος, με την έννοια ότι ήταν εξαιρετικά ανοιξιάτικος καιρός και όταν φύγαμε πια άρχισε να χιονίζει. Άρα, λοιπόν, φέρατε το καλοκαίρι στη Σουηδία. Έτσι μας είπαν και εκείνοι. Να εστιάσουμε λίγο στον τρόπο λειτουργίας ενός σουηδικού σχολείου. Τι είναι αυτό το οποίο σας προκάλεσε έτσι ενδιαφέρον, ποιες οι διαφορές, ποιες οι ομοιότητες, οι ιδιαιτερότητες, τι μπορούμε να πάρουμε, να αντιγράψουμε? Λοιπόν, το σουηδικό σχολείο, το συγκεκριμένο, το οποίο απήχε περίπου μισή ώρα με τα πόδια από το κέντρο, ήταν ένα τυπικό σουηδικό δημόσιο σχολείο, το οποίο φιλοξενούσε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, παιδιά από το δημοτικό, 5 με 6 ετών, έως και του λυκείου, 17-18 ετών. Το ωράριο λειτουργίας του σουηδικού σχολείου ήταν από το πρωί 8.30 ώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα τα παιδιά έτρωγαν έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από τα μαγειρία που υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένα στο σχολείο. Και βέβαια όχι όλα μαζί, εννοείται ότι μοιράζονταν αναηλικίες, ανατάξεις κτλ. Το άλλο που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι το πρόγραμμα σπουδών ήταν αποκλειστικά ένα αυτοδύναμο, ανεξάρτητο πρόγραμμα. Γιατί το λέω αυτό? Ήταν ανεξάρτητο εντελώς από τη φιλοσοφία των εξετάσεων. Τα παιδιά όταν δηλαδή θα ολοκλήρωναν τις σπουδές και θα αποφοιτούσαν από το σχολείο αυτό, θα μπορούσαν να εισέλθουν χωρίς εξετάσεις σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή κολέγιο αυτά επιθυμούσαν και μόνο με το βαθμό του απολυτηρίου του σχολείου τους. Το θέμα των φροντιστηρίων, δηλαδή η παράλληλη στήριξη και τα φροντιστήρια, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, εκεί είναι μια άλλη πραγματικότητα που δεν υπάρχει. Μόνο εμείς κυνηγούμε αυτό το όνειρο, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Εύκολη γλώσσα τα σουηδικά στην προφορά τους ή δυσκολευτήκατε?
Όπως είδατε, είχαμε ένα μάθημα σουηδικό από μια εξαιρετική συνάδελφο. Για μας βέβαια που τα ακούγαμε για πρώτη φορά και εμένα προσωπικά, ήταν μια δύσκολη γλώσσα. Αλλά από ό,τι φάνηκε από τη διδασκαλία και από τον τρόπο ανάλυσης της γραμματικής που παρακολουθήσαμε, για τους νεοεισερχόμενους και για τα παιδιά που πρώτη φορά μαθαίνουν σουηδικά, ήταν, φαίνεται, μια πάρα πολύ απλή γλώσσα. Αποτέλεσμα να μαθαίνετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είναι και αυτό ένα όχημα το οποίο επιτρέπει την ομαλή ένταξη των ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες. Να συμπληρώσω εδώ ότι οι περισσότεροι και οι διδάσκοντες αλλά και οι μαθητές ήταν προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες. Η πλειοψηφία δεν ήταν Σουηδοί. Και οι διδάσκοντες και οι μαθητές ήταν άτομα... Ήταν άτομα τα οποία είχαν ενταχθεί στη σουηδική κοινωνία. Μάλιστα. Και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κυρία Τερζάκη.